Στην περασμένη μας ομιλία, όσοι μεθα μαζί, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε κάτι που είχε σχέση με το ρόλο του Χριστού, διότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν τόσο χρειάζεται το πρόσωπο του Ιησού, εφόσον αυτοί είναι οι καλοί άνθρωποι οι λεγόμενοι, εφόσον αυτοί πιστεύουν στον Θεό, εφόσον αυτοί τρόπον τεινά εφαρμόζουν τον νόμον, το ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου φωνεύσεις, ου. Είπαμε ότι δεν έχει έτσι το θέμα. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι πιστεύουν εις τον Θεό, δεν πιστεύουν εις τον Θεό διότι δεν έχουν τον Χριστόν, διότι απορρίπτουν τον Χριστόν, διότι ουδείς δύναται να πάει στον Θεό ή να έχει καμιά σχέση με τον Θεό άνευ του Ιησού. Ο Ιησούς είναι ο συνδετικός κρίκος. Τα πάντα είναι εντιχειρή του. Θα ερωτηθεί ούτως υπήν. Χωρίς τη μονογραφή του Ιησού δεν γίνεται τίποτα. Ελόθυμη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τουλάχιστον εμείς οι άνθρωποι, αν πιστεύουμε ότι έχουμε μια θέση στον Παράδεισο και θα πρέπει να τη διεκδικήσουμε κατά κάποιον τρόπο, ας φροντίσουμε να τη διεκδικήσουμε διαμέσου του Ιησού, ο οποίος ήρθε και ξαναπήγε και είναι πρόδρομος υπερημών, όπως μας γράφει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Υπάρχουν λοιπόν, λέγω και επαναλαμβάνω, πολλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως, και τολμώ να πω ότι κατά κόσμον, όπως σκέπτεται ο κόσμος, είναι πολλές φορές καλύτεροι από πολλούς λεγόμενους χριστιανούς και χριστιανές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, καμιά σχέση με την Εκκλησία. Είναι του Πάσχα, των Χριστουγέννων, ξέρω εγώ, σε κανένα βαπτίσι, σε κανένα γάμο κλπ. Αλλά δεν πειράζουνε μυρμήγκι. Και έχουμε χριστιανούς που δεν λείπουν από όρθρο και από εσπερινό και που σου βγάζουνε το μάτι με όλη τη σημασία της λέξεως. Βέβαια, δεν έχουμε τις δύο αυτές καταστάσεις. Η Γκαμίλα έρχεται και λέγει, μόνον ανήφορος και κατήφορος υπάρχει. Ίσωμα, λέει, δεν είναι πουθενά. Δεν έπαιτε λοιπόν ότι ή θα είμαι θα έξω και θα είμαι θα καλή, ή θα είμαι θα μέσα και θα είμαι θα κακή. Όχι. Θα είμαστε και μέσα και καλοί. Εδώ είναι η τρίτη κατάσταση την οποία πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή την οποία δεν θα προσέξει ο άνθρωπος και δεν θα γνωρίσει το ρόλο του Χριστού εις τον κόσμο, αναφορικός με την επιστροφή του ανθρώπου εις τον Παράδεισο, διότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Και αν τον γελάει ο εγωισμός του και αν λέει εγώ το σκουλίκι. Αν είσαι σκουλίκι και το πιστεύεις, πρόσεξε να αξιοποιηθείς. Αν ταπεινολογείς, αλλήμονός σου εν ημέρα Κρίσεως, διότι θα κριθείς κάποια μέρα. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει ο Χριστός στην επιστροφή του, ή να δώσει εντολή την ημέρα που θα πεθάνει να μην διαβαστεί εκείνο που λέγει «Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμη». Ή να μην βγαίνει όταν πρόκειται να πει ο ιερεύς «Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη εύρων καγόδια της μετανοίας στην οδόν», η οποία επιστρέφει στον Παράδεισο. Να μην το δεχτεί αυτό το πράγμα, ή να βγαίνει, να αφορίζεται την ώρα εκείνη από ναών, όταν θα πρόκειται για κάποιον άλλο λόγο να ακουστεί αυτός ο λόγος. Όσον αυτός λέγεται ο λόγος, θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Είναι η πλάνη και στηρίζεται στο σημείο το εξής. Ακούγεται δυστυχώς και από θεολογικούς θρόνους και από μεγάλα πρόσωπα ότι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού.
όπως είδατε, γρηγορότερα. Αν ήταν δικό σου, μου λέει, παιδί ή δικό μου και έκανε. Κατά συνέπεια, ο Θεός γιατί το παιδί του να μην το συγχωρήσει και να το στείλει στα Τάρταρα? Είναι παιδί του? Αυτό είναι το θέμα. Γνωρίζεις ότι δεν είναι παιδί του αυτό το παιδί, το λεγόμενο από τον κόσμο, εφόσον τον Χριστό δεν τον εδέχτηκε? Δεν το γνωρίζεις? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Ποιος θα φτιάξει αυτά που ήρθε εδώ? Τι νους είναι? Δικά μου? Έφτιαξε εσύ τίποτα ή εγώ τίποτα? Ή έφτιαξε κανένας που επέρασε ή κανένας που θα έρθει να φτιάξει? Τίποτα. Δικά του όλα. Ό,τι και αν βλέπεις, ορατόν και αόρατον, έχει γίνει δια του Χριστού. Διού τα πάντα εγένεται, που λέγει το πιστεύω. Κάθε λοιπόν άνθρωπος, οποιοδήποτε, δεν είναι παιδί του Θεού. Είναι πλάσμα του Θεού. Είναι δημιούργημα του Θεού. Παιδί του Θεού δεν είναι. Έχασε την υιοθεσία ο άνθρωπος στον παράδεισο. Από τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος εξευλήθη του παραδείσου, έπαυσε να είναι παιδί του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Χριστός στον κόσμο να ξανασυμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Έρχεται ο Χριστός να θυσιαστεί, προκειμένου ο άνθρωπος να απολάβει την υιοθεσία την οποία είχε χάσει. Δεν είναι Παναγοπούλιος θεωρία αυτή, είναι του Ευαγγελίου η θεωρία αυτή. Αν θα ανοίξει κανείς τον θεολογικότατον Απόστολον, τον Απόστολο της Αγάπης, τον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, θα βρει στο στίχο 12 το εξής: «Εις τα ίδια ήλθε, στα δικά του ήλθε, και ήδη αυτόν ου παρέλαβον». Στο παχνί θα πας εσύ. Δεν έχει καμιά θέση εδώ. Σύμφωνα. Όσοι δε έλαβον αυτόν, όσοι τον παραδέχτης αυτό, έδωκε να αυτής εξουσίαν, τι, να κόβουν κεφαλιά? Όχι. Τέκνα Θεού γενέστε. Το επαναλαμβάνω. Εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτήν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Όσοι πιστέψουν στον Χριστό, όσοι παραδεχτούν τον Χριστό, όσοι λάβουν τον Χριστό. Με τι τρόπο κατεξοχήν ο άνθρωπος λαμβάνει τον Χριστό? Έτσι αοράτος, δια του αλεύου πας? Όχι. Δια της θείας κοινωνίας. Όταν κοινωνεί το σώμα του και το αίμα του, κατόπιν της σχετικής προετοιμασίας, λαμβάνει τον Χριστό μέσα του και γίνεται ένα με τον Χριστό. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Ο Παύλος, γιατί μπορεί να πει κανείς, λάθος έκαμε ο Ιωάννης. Έρχεται ο Παύλος τώρα, ο μετά τον έναν, και γράφει τα Χριστούγεννα τη νύχτα που εγεννήθη ο Χριστός, στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 4 έως 6, τα εξής: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου». Από πότε μετράει? Από τότε που είχε μπροστά του το διάβολο, την Εύα και τον Αδάμ, που τους είπε τι μέλη να γίνει. Ο θα γεννηθεί εκ γυναικός αυτός που θα συντρίσει την κεφαλή του όφεως για τη ζημιά που έκανε. Όταν ήρθε λοιπόν αυτό το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Όχι εξ ανδρός, εκ γυναικός. Γυναίκα δεν γεννά, τίκτη. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ. Δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Δεν γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν γέννησε η Ραχή. Όμως αυτός που θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως θα γεννηθεί εκ γυναικός.
διότι η γέννηση του Ιησού έγινε κατά ανάποδον τρόπον. Δεν έγινε κατόπιν θελήματος σαρκός, εξαιμάτων κλπ, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Πότε λοιπόν ήρθε το πλήρωμα αυτό του χρόνου από τότε μέχρι τότε που είναι κατά το εβραϊκό ημερολόγιο 5.508 χρόνια? Εξαπέστηνον ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμων, και περί το μη και βάψιμα φύρμωσε τον νόμον, άφθε σάρτη πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη, ή να τους υπό τον νόμον εξαγοράσει. Ο νόμος ήθελε όλους να τους στείλει στην κόλαση, διότι κανένας δεν τον εφήρμοζε, ούτε ο Αβραάμ. Ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Την είχαμε χάσει λοιπόν την υιοθεσία. Πώς λοιπόν μπορεί να λες το Πάτερ ημών εν της ουρανής, εφόσον δεν είσαι παιδί του Θεού? Γιατί για να γίνεις παιδί του Θεού και να δικαιούσαι να λες το Πάτερ ημών εν της ουρανής και να έχεις απαντήσεις θεϊκές και να είσαι εξασφαλής αιωνιότητα, πρέπει να έχεις παραδεχτεί τον Χριστό. Πόσο τον Χριστό λοιπόν τον βάνεις δεύτερον, δεν τον δέχεσαι ισότιμον, δεν σου χρειάζεται, τότε πώς εσύ τα καταφέρνεις? Αν λοιπόν θελήσεις να εξετάσεις το βάθος, θα δεις ότι είσαι γελασμένος. Το ότι παίρνεις απαντήσεις στις προσευχές σου, και οι μωαμεθανοί παίρνουν από τον αφέτη τον Αγιώργη και του πάνε και δενεκέδες λάδι και θα πάνε στην κόλαση μαζί με το μεμέτι τους. Και στη Λούρδη παίρνουν τα σώματά τους οι άσεις και η ψυχή τους πάνε στην κόλαση. Άλλο έλεος Θεού και άλλο σωτηρία. Άλλο ευλογία Κυρίου και έλεος το αντίδερο. Και άλλο η Θεία Κοινωνία, η σάφεση των αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό πρέπει να το προσέξει. Τουλάχιστον εκείνος ο οποίος λέγει ότι είναι ορθόδοξος και πιστεύει και ενδιαφέρεται και θέλει να σωθεί. Μέγας Βασίλειος σε μια στροφή επάνω σε αυτά λέγει το εξής: «Ήτις ουν ευσεβήν εις Θεόν βούλεται, εάν θάλλει λέει να είναι ασπροπρόσωπος στα μάτια του Θεού, προσκυνήτω τον Υιόν», να προσέξει λέει να παραδεχτεί τον Υιόν, «επί ου παραδέχεται την λατρεία ο Πατήρ». Διότι ο Θεός ό,τι δεν γίνεται εν το ονόματι του Υιού δεν το δέχεται. Ας φωνάζουν οι Εχωβείτε ότι έχουν τον Ιεχωβά. Δεν τον έχουν τον Ιεχωβά, διότι δεν έχουν τον Χριστόν Ιεχωβά. Γι' αυτό ακριβώς. Ας φωνάζουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και η Ορθόδοξος Εκκλησία κάνει τη θυσία στο Θεό Πατέρα. Αλλά εν το ονόματι του μονογενού σου Υιού. Εν το ονόματι του μονογενού σου Υιού. Εν το ονόματι του Χριστού τα πάντα. Αυτός είναι το κλειδί. Χωρίς τη μονογραφία αυτού βήμα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Από το Θεό δεν μπορεί να λάβεις τίποτα. Ούτε πρόσφερο, ούτε αιώνιο. Το αν σε πιέζει ο Σατανάς και σου δίνει μια ασθένεια, και όταν προσευχηθείς στο Θεό φεύγει, πόσο να απορρίψεις ταυτόχρονα στον Χριστό, γνώριζε ότι η ίαση δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο που έφυγε για να σε πλανέσει. Αν θελήσει ο άνθρωπος να ανατρέξει μέσα στη Γραφή, θα βρει ότι η Γραφή προτρέπει, οδηγεί, νουθετεί, δακτυλοδεικτεί. Πού να πάει ο άνθρωπος, ποιον να γνωρίσει? Ας το Θεό στην άκρη, μάθε για τον Χριστό. Και όταν μάθει για τον Χριστό, θα μάθει σωστά για τον Θεό. Διότι αυτός είναι ο οποίος θα σου αποκαλύψει τον Πατέρα. Πού τον είδες εσύ τον Πατέρα και εγώ? Και πώς μπορώ να τον πιάσω στο στόμα από τον Πατέρα, αν δεν έχω αδελφό τον Χριστό? Πώς είναι δυνατόν? Δεν μπορεί. Ορισμένοι που θέλουν να κάνουν ένα τέτοιο αγώνα εναντίον των ερωτημάτων των ιδίων των ανθρώπων και των άλλων του περιβάλλοντος κλπ, δεν έχουν τη δύναμη και πνίγονται σε μια κουταλιά νερό και δεν μπορούν να σταχυολογήσουν μέσα από τη Γραφή να βρούνε. Λέγει πουθενά η Γραφή αυτά τα οποία μπορούμε να αναιρέσουμε και τις δικές μας τις αδυναμίες και των άλλων τα ερωτήματα? Αυτός ήταν ο λόγος εξαιτίας των ημερών αυτών που κατεξοχήν μιλήσαμε για τόσες προφητείες και την προϊστορία του Χριστού για να τον παρουσιάσουμε, που εσκανδαλίστησαν ορισμένοι και είναι αγκάστη να σταχυολογήσω, όχι απλώς για να αποδείξω του λόγου το αληθές, ότι έτσι έχει το θέμα. Μετά από αυτά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Παύλο σε μια σκηνή. Αν διαβάσει ο άνθρωπος του Παύλου
την επιστροφή. Θα βρει ότι έτσι έχει το θέμα. Ο Παύλος δεν πίστευε στο Θεό. Πείτε μου, αν υπήρξε ένας άνθρωπος που πίστευε στο Θεό, από αυτούς που γράφουμε εδώ μέσα, που διαβάζουμε εδώ, είναι ο Παύλος. Υπήρξε ο πιο δυσιδαίμων. Και αν εδίωκε το χριστιανισμό, τον εδίωκε για λογαριασμό του Θεού, για λογαριασμό του Ιεχωβά. Και τούτης ήταν πλανεμένος. Και τι δεν θέλει ο άνθρωπος, να διαβάσει τον Παύλο μόνο. Πού πίστευε ο Παύλος? Ή μου λέει όλους τις πατρικές μου παραδόσεις ήμουνα όπου στα άκρα. Δεν εδεχόμουν τίποτα έξω από το Θεό. Και τους ήταν πλανεμένος. Και του έκανε το καρτέρι ο Κύριος μας προς τη Δαμασκό και το συνέλαβε. Και του φωνάζει και του λέει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκει? Δεν διώκει κανέναν ο Παύλος. Ο Παύλος υπεστήριζε τον Θεό. Τι είσαι, Κύριε? Είμαι Ιησούς, όν σι διώκει. Καταλαβαίνεις, άνθρωπε, ή δεν καταλαβαίνεις? Πού τα βρίσκεις τα άλλα τα εδάφια και πού δικαιολογείς ότι δεν μου χρειάζεται ο Χριστός και εγώ τα βγάλω με τον Πατέρα καλά πέρα? Πόσον αυτός έστειλε τον Υιόν να τακτοποιήσει όλα τα θέματα αυτά, αυτός έγινε Υιός ανθρώπου και αυτός θα σώσει τον άνθρωπο και έχει δικαιώματα μέχρι και τον αναστήσει ακόμη και να τα παραδώσει στο Θεό και Πατρί. Στο θήτα κεφάλαιο των πράξεων που αναφέρεται αυτό το γεγονός του Παύλου, έχει πολύ συνταρακτικά έτσι σημεία. Τι είσαι, Κύριε, λέει, είμαι Ιησούς ον σι διώκεις. Αλλά ασήκω, του λέει, εφόσον καθήλωσε, ανάστηθη είσαι στην πόλη και λαλήθη σε τέση τη ευηπιήν. Και εκεί θα σου πούνε τι θα κάνεις. Μέχρι εδώ φτάνει ότι έκαμε σαν πέ αυτούς. Τώρα θα μάθεις τι θα κάνεις από εδώ και κάτω. Τυφλός πλέον, λέπια στα μάτια, βλέπει μα δεν βλέπει, αυτός πήγε να συλλάβει, χειραγωγείται τώρα και εισέρχεται και μένει τρεις ημέρες, όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, μένει τρεις ημέρες τυφλός. Μέσα στη Δαμασκό ήταν ένας δικός του, όπως ξέρετε, του Θεού, ένας προφήτης άλλος, Ανανίας ονόματι, που ο Κύριος του δείχνει ένα όραμα αυτούνου. Ταυτόχρονα δείχνει και τις δυο σκηνές. Ο μεν Παύλος τυφλός και προσεύχεται σε εκείνον τον οποίον τον συνέλαβε καθοδόν, έπαψε να προσεύχεται τώρα στον Ιεχωβά. Προσεύχεται σε εκείνον που του έκαμε το καρτέρι στο δρόμο. Του δείχνει λοιπόν ότι έρχεται ένας ονόματι Ανανίας να βάλει τα χέρια του για να δει. Ταυτοχρόνως δείχνει το ίδιο σκηνικό στον Ανανία, τον Παύλο, πως είναι και περιμένει να πάει για να συνδεθεί, να τον αναγεννήσει. Ηλέτησε εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι. Ανανία, ο δε είπε, ειδού εγώ, Κύριε. Είπε προς αυτόν, Αναστάς, σήκω του λέει. Πορεύθη την στηρήμη την καλουμένη ευθεία και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλων ονόματι Ταρσέα. Τράβα, κάτι στο δρόμο τάδε, ζήτησε στο σπίτι ενός από εκεί που είναι Βυρσοδέψης, Ταρσέα, και ζήτησε στο σπίτι του Ιούδα τον Σαύλον από την Ταρσό. Ο Ανανίας είχε μάθει περί του διώκτου αυτού Παύλου, Σαύλου μάλλον, και αντέστησε στο Θεό και λέει, ξέρεις που με στέλνεις, το συνθηρίο του και γυράει τους δικούς. Διόρθωνε και το Θεό αυτό. Ξέρετε πόσους τέτοιους έχουν που διορθώνουν τώρα το Θεό? Πολλούς. Την Παναγία διορθώνουν, τους πάντας διορθώνουν, το Ευαγγέλιο, τις γραφές. Το ίδιο λοιπόν και αυτός. Λέει, ξέρεις, λέει, Κύριε, περί τίνους πρόκειται? Ακήκουα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά επίησε της Αγίας Ιερουσαλήμ και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Το ξέρεις αυτό, τι θηρίο είναι αυτός? Δεν πάει να τα βάλεις με αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου, κλείστο και πήγαινε εκεί που σου λένε. Ας σε ξυπνάδε στις δικές σου, πορεύου. Μαζεύτηκε. Σκόνε, σκεύωσε κλογής μου εστίν. Σκεύωσε. Δεν θέλω τις εξυπνάδες του. Δεν θέλω το νου του. Το χωνί του θέλω. Να μιλήσω εγώ δι' αυτού.
σκεύος. Και μόνον τη λέξη αυτή, ένας δικός μας, θα τον πέταγε το Χριστό. Εγώ, αντικείμενο, σκεύος, καταβρεχτήρι του Χριστού θα γίνω εγώ, ως εγώ δεν είμαι τίποτα. Τίποτα δεν είσαι άνθρωπος. Να θέλεις να το παραδεχτείς αυτό. Αλλά πού να το παραδεχτεί ο άνθρωπος. Ο εκ της γης, από χώμα και σε χώμα να κατοικεί και να μην ξέρει τι είναι η γη ο άνθρωπος. Τι ξέρεις άνθρωπε. Και εντούτοις έχει τόσον εγωισμό. Σκεύος εκλογής μου είναι τούτος. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιών τε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτό υπέρ του ονοματός μου παθήν. Όχι πόσο θα καλοπεράσει, τι έχει να πάθει για μένα και να υποφέρει. Απήλθε ο Ανανίας και εισελθώνει στην οικία και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας είπε «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απεσταλκέμε». Όχι ο Ιεχωβά, ο Κύριος απεσταλκέμε. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Ο Ιησούς. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς? Όφης είσαι αυτός που σου φανερώθηκε εν διοδό ή ήρχου, στον δρόμο που ερχόσουνα. Περί αυτού έχουμε να σου μιλήσω. Αυτόν συνιστά, τον εαυτόν του συνιστά. Δεν νομίζω να τον πιστεύει κανείς τον Χριστό τόσο εγωιστή να συνιστά τον εαυτόν του που δεν χρειάζεται και να απορρίπτει και να αποκλείει και να σκεπάζει τον πατέρα του που χρειάζεται. Και το βρήκαμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Κύριος λοιπόν ονόφησε στον δόν όνειρχου όπως αναβλέψεις και πληστής πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ο συλλεπίδες αναβλέψετε. Πέσαν λέει σαν λέπια από τα μάτια του. Ανοιχτά τα μάτια του και δεν έβλεπε. Ξέρετε πόσοι τέτοιες λεπίδες έχουμε εμείς που κάνουμε τον εγωιστή που τα ξέρουμε και εμείς είμαστε καλύτεροι και ξέρεις οι Ισουίτες και ξέρεις οι καλόγεροι στην Πεντέλη φάγανε τα λιθάρια εκεί πέρα και τα αυτά και ξέρεις και ξέρεις. Φουρτούνα μας και αλίμονό μας που τα μάθαμε εμείς και αυτό δεν τα ξέρει. Εγένε το δε ο Σαύλος με τα ταύτα λαβών. Συγγνώμη. Εγένε το δε ο Σαύλος με τα όντων εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στην άστα. Επήγε έπειτα ο Σαύλος με τους μαθητάς εκείνους πήγε να πιάσει, τώρα πήγε στην τροφιά. Και ευθέως εν τε συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Δεν εκήρυσε τον Θεό τώρα, κηρύττει τον Ιησούν. Ο Παύλος δεν απεστάλλει να κηρύξει το Θεό, να κηρύξει το Χριστό. Και τον Παύλο δεν τον εκάλεσε ο Θεός απευθείας για να κηρύξει τον εαυτό του. Τον κάλεσε για να κηρύξει τον Υιόν του. Και μόνο τη ζωή του Παύλου, εάν ήθελε κανείς να προσέξει και να μελετήσει, πολλά είχε να ωφεληθεί και να μην έχει αντίθετο γνώμη και να μην σκανδαλίζεται γιατί προβάλλουμε τον Ιησούν εφόσον ο Θεός είναι η αιτία όλων. Ακούστε με. Γράφοντας μια επιστολή του Παύλου στους Γαλάτες, στο πρώτο κεφάλαιο λέγει το εξής. Ξέρετε πα πράγματα, όχι πως είμαστε λοποδίτες να λέμε ότι δεν είμαστε και ξέρεις είμαστε άγια από τη γυλιά της μάνα μας εμείς και τα συνηθισμένα, όπως έχουν τα πράγματα. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον ο Ευαγγελίστεν είπε μου ότι ουκ έστι κατ' άνθρωπο. Αυτά λέει που σας λέγω, θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είναι δικά μου. Ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχτη. Σε κανένα πανεπιστήμιο δεν επήγα. Δεν διάβασα πουθενά αυτά που σας διδάσκω τώρα. Αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μου τα απεκάλυψε αυτά τα πράγματα. Ικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ εν το Ιουδαϊσμό. Θα μάθετε ποιος ήμουνα εγώ. Ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτή. Και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνλυκαιώτας εν το γέννη μου. Και ήμουνα εγώ τηρητής όλων αυτών. Περισσότερο ζηλωτής υπάρχων των πατυρκών μου παρεδόσεων. Πίστευα στο Θεό, εγώ πήγα στον Ιεχωβά. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκτιλίας μητρός. Ήξερε ο Θεός τι θα κάνω εγώ. Ποιο θα δεχτώ μια ημέρα και με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου το ξέρε. Και καλέσας δια της χάριτος αυτού, όχι από τη δικαιοσύνη μου γιατί ήμουν καλός. Έκαμε καλοσύνη αυτός
και με κάλεσε δια της χάριτος αυτού. Αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή. Αυτή τη χάρη έχω στο Θεό, ότι μου απεκάλυψε το γιο του δια του οποίου εγώ σώζομαι και ταυτοχρόνως θέλω να σωθείτε κι εσείς. Αυτή την εργασία κάνει ο Θεός. Θεός όταν του πεις Θεέ μου βοήθησέ με, τράβα στο γιο μου να σε βοηθήσει. Εγώ δεν σε βοηθώ. Πίστεψε ότι λέει αυτός, βαφτίσου αν είσαι αβάπτιστος, αν είσαι βαφτισμένος και λέρος στο βαφτισμά σου, βαφτίσου δεύτερη φορά τη μετάνοια στην εξομολόγηση που έχεις πείσει, κοινώνησε το σώμα του και το αίμα του, πίστευε και να έρθει μέσα. Έχω άνθρωπο. Ότε λοιπόν λέει ευδόξη τον Θεό, ο αφορίστας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εμή. Τον Υιόν του ήρθε να μου αποκαλύψει, όχι τον εαυτόν του, ο Θεός Πατήρ. Γιατί ή να ευαγγελίζω με αυτόν εν της έθνεση. Και όχι μόνο για μένα, να τον πάρω και να τον μεταφέρω αυτόν τον Υιόν, όχι τον Θεόν. Τον Υιόν αυτού να τον πάρω και να τον μεταφέρω εν πτερή εις ανέμον στα έθνη. Και ξέρετε ότι είναι ο Απόστολος ο οποίος όργωσε την Ασία, την Ευρώπη, τα πάντα και μάλιστα με πολλές περιοδίες. Εξ αυτού λοιπόν βγαίνει καθαρά ότι ούτε ο Ιωάννης επλανήθη, αλλά και αν επλανήθη ο Ιωάννης ή εμείς κακώς τον ερμηνεύουμε, δεν επλανήθηκε ο Παύλος. Ο Παύλος δεν επλανήθη. Λέγει καθαρά ότι εγώ ήμουν αδιώκτης και ο Θεός έκαμε καλοσύνη, χατήρι και με κάλεσε και μου απεκάλυψε τον Υιόν του και μου είπε μάλιστα πάρ' τον αυτόν τώρα και να τον μεταφέρει στα έθνη. Και πράγματι ο Χριστός θεολογείται κατ' εξοχήν από τον Απόστολο Παύλο. Οι Ευαγγελιστές τον αναφέρουν περισσότερο ως άνθρωπο και θαυματουργούντα και ο λιγότερον ως Θεόν. Ο Παύλος είναι ο θεολογικότατος, παίρνει τον Χριστό και τον παρουσιάζει πλέον ως Θεόν. Πώς λοιπόν όταν ένας τέτοιος έρχεται και μας λέει έτσι έχει το θέμα Κύριε, προσέξτε το πρόσωπο του Χριστού, μπορούμε να πεις εμείς δεν το προσέχουμε? Γιατί αν ο άνθρωπος γνώριζε σωστά το ρόλο του Χριστού που ήρθε να παίξει τον κόσμο και τον εδέχεται, θα αλλαδεχτεί και την εκκλησία του που έχει θεσπίσει, θα αλλαδεχτεί και το σώμα του και το αίμα του, θα αλλαδεχτεί το βαπτισμό του, θα αλλαδεχτεί τη μετάνοια, την άφεση των αμαρτιών, όλα όσα έχει διδάξει και έχει τοποθετήσει ο Χριστός. Απορρίπτοντας όμως και κατεβάζοντας τον Χριστό κατά κάποιον τρόπο λίγο χαμηλότερα, δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα τα οποία έχει διδάξει και έχει κηρύξει ο Χριστός. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος τρόπος σωτηρίας έξω από το πρόσωπο του Ιησού. Ό,τι θέλει ας κάνει ο άνθρωπος. Ο Πέτρος αναφέρεται στα Σπράξη των Αποστόλων, στο Δέλτα κεφάλαιο, στίχος 12, πληστής λέει Πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι απόδειξη ότι το είπε μοναχός του, μέσα στα άλλα που είπε. Είπε το εξής: ουκ εστίν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Ουδε γαρόνομα εστί έτερον υπό των ουρανών δεδομένων εν ανθρώπι, ενώ δι σωθήνε ημάς. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, άλλο όνομα, άλλο τίποτα εκτός από τον Ιησού. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Οτιδήποτε κι αν έχει κάνει, έστω κι αν έχει σταυρώσει τον Χριστό. Διότι οι Ιουδαίοι εσταύρωσαν τον Ιησού, εμείς ανασταυρώνουμε τον Ιησού. Και εντούτοις, όπως και οι Ιουδαίοι σταυρώνουν τον Ιησού, βρήκαν σωτηρία όσοι επρόσεξαν το κήρυγμα των Αποστόλων, έτσι και εμείς βρίσκουμε σωτηρία. Ας ανασταυρώνουμε τον Χριστό εν γνώση, εάν ακούσουμε το κήρυγμα των διαδόχων των Αποστόλων. Οι πράξεις των Αποστόλων, δεν ξέρω αν ξέρετε, συνεχίζονται. Όλα τα βιβλία έχουν επίλογο και τέλος. Αμήν. Οι πράξεις των Αποστόλων έχουν μείνει εκκρεμείς. Ανοίξτε το Ευαγγελιό σας και κοιτάξτε τα πράξεις. Μένουν εκκρεμείς. Γιατί μένουν εκκρεμείς? Διότι αν υπήρχε τρόπος να γράφονται στη συνέχεια μέσα στα χρόνια το τι γίνεται γύρω από την Εκκλησία, θα συνέχιζαν τα βιβλία να μεγάλουν και έχει μείνει κενή, ανοιχτό το θέμα των πράξεων. Σήμερα ακόμη πράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται.
όταν ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής βγήκε στην επιφάνεια και του στήριξε και του λέει: Κύριε, αυτόν που εσύ σε σταυρώσατε, αυτός ανέφερε. Και περί αυτού ομιλούμε. Όταν πήρε την προφητεία του προφήτου Ιωήλ και του είπε ότι η προφητεία αυτή επληρώθη σήμερα αιδιοσύ ημών, το πνεύμα το Άγιο που ήρθε και το έχουν πάρει και οι δικές μας σήμερα και μας λένε ότι θα λάβουν πνεύμα Άγιο επτά από 2.000 χρόνια. Κάθε στιγμή ο Πέτρος είπε ότι επληρώθη σήμερα, προ 2.000 ετών, επληρώθη η προφητεία αυτή του Ιωήλ, ότι θα προφητεύουν να ανήσει σας και. Όσον επήρε του Δαβίδ που λέγει ότι δεν θα αισθανθεί, δεν θα υποστεί φθοράν το όσιον σου, ότι θα αναστηθεί το όσιον, δηλαδή θα αναστηθεί ο Χριστός, και το τοποθετεί και αυτά λέει δεν είναι για τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ξέρουμε ότι πέθανε και ο τάφος του Δαβίδ είναι εδώ. Διαβάστε το β' κεφάλαιο και το γ' κεφάλαιο των πράξεων να τα δείτε αυτά. Τους κατέστησε αναπολογή τους. Προφητείες που φέρνετε εσείς και δικαιολογείτε τα θέσεις σας είναι λάθος. Η ερμηνεία των προφητιών αυτών είναι αυτές τις οποίες αναφέρει ο Πέτρος εκεί. Τότε γράφει στο Β 37-39 το εξής. Ακούσαντες δε οι Ιουδαίοι κατενήγησαν την καρδία. Τι είπα να πει κατανοίγομαι. Πού δεν είναι, ξέρετε. Είναι από το νήσο. Είναι από το κεντό. Όταν ένας άνθρωπος τεθεί αντιμέτωπος μια σειράς αληθιών, νήσεται. Νήσω πάνω να πει κεντό. Όταν κάποιος δεχτείς από κάποιον μια κονταριά, θα εμάσεις, θα βγάλεις αίμα. Αν δεχτείς πολλές, θα βγάλεις πολύ. Και στο τέλος θα πέσεις κάτω. Αυτό λοιπόν έγινε. Νήσω, κατά νήσω. Παρεδόθησαν. Κατενήγησαν λοιπόν την καρδία από τις κονταριές της αληθείας εκ μέρους του Πατρού, ο οποίος τους απέδειξε ότι οι προφητείες οι οποίες χρησιμοποιούν δεν είναι υπέρ τους, αλλά είναι εναντίον τους. Τότε κατενήγησαν λέει την καρδία και είπαν: άνδρες αδελφοί, τι πείσουμε. Αλήθεια. Ναι, εμείς τον σταυρώσαμε εν την κακία μας. Είπον τε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αδελφούς, τι πείσουμε άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε. Έτσι έχει το θέμα. Αλήθεια λέτε, εμείς θέμε. Πέτρος δε έφυ προς αυτούς και ο Πέτρος τους απήντησε. Μετανοήσεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κλασικό φάρμακο, μοναδικό φάρμακο. Μετανοήσεται. Αρκετό, όχι. Και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι τίνους, του Ιεχωβά, όχι, Ιησού Χριστού. Εισάφεσαι την αμαρτιό και λείψεσαι τη δωρεάν του Πνεύματος του Αγίου. Λάθος και ο Πέτρος έκανε, που μας συνιστά το Χριστό. Λάθος έκανε ο Πέτρος. Δεν έκανε λάθος ο Πέτρος. Ο εγωισμός ο δικός μας είναι αυτός που γίνεται αιτία να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία. Από το Χριστό η σωτηρία, στον Χριστόν η άφεση και το ονόματι του Ιησού ίσατε ή πίπτη ό,τι υπάρχει σήμερα εις τον κόσμο. Αυτό λοιπόν παρουσίασε, αυτό εδίδαξε, αυτό υπενθύμησε. Αν εμείς σαν Ορθόδοξοι προσέχαμε το κομμάτι αυτό το μικρό, το οποίο ακούμε την ώρα του βαπτίσματος, όχι του δικού μας βέβαια, διότι εμείς εν υπείο βαπτίσιμεν και τα ακούσανε άλλοι, αλλά ακούμε τον αλληλόν εμείς, θα βλέπαμε ότι κατ' επέκταση εκείνου του οποίου είπε ο Πέτρος, ο Παύλος το υιοθετεί και λέει: είδε αποφάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Ειδότε ότι ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνείς. Θάνατος αυτού ου κυριεύει. Λίγο γρηγορότερα λέει:
ή αγνοείται ως ευαπτίσιμεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτού ευαπτίσιμεν, συνετάφημεν νουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Είναι, ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτως και εμείς εν, ζωή, εν τενότητη ζωή περιπατήσουμε. Δια του Χριστού δηλαδή. Είναι τίποτα γεμένο. Είναι λοιπόν και αυτό, όπως σας λέγω, κάτι που εν συσχετισμό με εκείνο του Πέτρου γρηγορότερα θα πρέπει να το προσέξουμε, ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας αναγεννά εν το βαπτίσματι, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας κρίνει, και δυνάμει του Χριστού της ταφής και της Αναστάσεως του. Γι' αυτό και το βάπτισμα το δικό μας είναι μυστήριο. Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται, ξέρετε τι κάνει? Έχετε γνώμη ότι παίρνει τον μπάνιο του? Θάπτεται. Βαπτίζω πάνω να πει θάπτω, βουτώ. Δεν πάνω να πει ράντισμα που λένε οι Καθολικοί, ούτε οι Προτεστάντες. Πάνω να πει θάπτω, βουτώ. Και συνετάφημεν λέγει εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Για προσέξτε λόγια. Τι πάνω να πει θάπτωμε? Εγώ ξέρω ότι οι νεκροί θάπτονται. Γιατί ήσουν ζωντανός πριν βαφτιστείς. Νεκρός ήσουν. Αφόσον μιλούσα, μα είναι δύο ειδών νεκροί. Είναι οι νεκροί νεκροί και οι ζωντανοί νεκροί. Είναι κινητά νεκροταφεία τα λεγόμενα. Θάνατος είναι η στέρηση της ζωής. Ένα φως, σε παραδείγματι, είναι νεκρό αυτό. Γιατί δεν έχει επαφή με τη ζωή, με το φως. Το άλλο είναι ζωντανό, γιατί έχει επαφή με το φως. Όποιος δεν έχει επαφή με το Χριστό είναι ζωντανός νεκρός. Σε λίγες μέρες μες στο Τριώδιο θα ακούσουμε ο πατήρ να λέγει για τον αδελφό τον άστοτο, νεκρός ήτο και ανέζει. Πώς ήταν νεκρός? Πώς ήταν αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες? Ακριβώς αυτό είναι. Μακριά από εδώ είναι νεκρός. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι ο άνθρωπος έρχεται αποκεκωμένος από το Θεό. Έρχεται νεκρός. Ότι το σπέρμα του πατέρα του είναι αμαρτωλό. Και είναι, δεν έχει σχέση με το Θεό. Και σαν νεκρό πρέπει να βαφτιστεί. Δεν γνωρίζει από τη θεολογία της γιαγιάς που έλεγε η γιαγιά του χωριού. Το κοριτσάκι το έλεγε Δρακούλα. Και το αγοράκι το έλεγε Δράκο. Την ξέχασα αυτή τη θεολογία. Και το λέει αγγελάκι. Είναι διαβολάκι εφόσον είναι ανάφητο, δεν είναι για αγγελάκι. Εφόσον είναι αγγελάκι, δεν πάει να το κοινωνήσει. Γιατί δεν πάει να το κοινωνήσει εφόσον είναι αγγελάκι? Έχει τουλάχιστον το φόβο αυτό. Ο, δεν είναι αγγελάκι. Είναι διαβολάκι. Έρχεται νεκρόν, αποκεκωμένο από το Θεό. Έχει την φυσική ζωή, δεν έχει την πνευματική ζωή. Και σαν νεκρό που είναι, το φάπτει. Εν ομοιώματι το θανάτο. Όχι κατά ίδιον τρόπον, κατά όμοιον τρόπον. Διότι άμα στάψουν κατά ίδιον τρόπον όπως το Χριστό στο χώμα θα πεθάνουμε. Μα στάψουν κατά όμοιον τρόπον στο νερό, να κάνουμε τον τύπο χωρίς να πεθάνουμε. Εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Συνετάφημεν, συνετάφημεν. Όπως ο Χριστός τριήμερος, έτσι και εμείς. Τρεις φορές μέσα στο νερό. Και τότε βγαίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Ανάβει και τη λαμπάδα και την κρατάει σύμβολο και μαζί και τη δωρεάν του Πνεύματος του Αγίου, και τα πράγματα αλλάξουν από τη στιγμή εκείνη. Αφήσαμε τον παλιάνθρωπο, τον παλαιόν άνθρωπο μέσα στην κορυφήθρα και βγήκαμε καινούργια άνθρωποι. Οι παλιοί το είχαν πιάσει τόσο πολύ το θέμα αυτό που κοιτάζανε τη βάπτισή τους να τη δεχτούνε όσο μπορούνε πιο πίσω. Μέγας Κωνσταντίνος, πότε βαφτίστηκε? Πίσω. Χρυσόστον, Χρυσόστον, πίσω. Άλλοι, πίσω. Μεγάλη την εντάξει. Ήρθαν βέβαια μεγάλοι στον χριστιανισμό. Δεν ήρθαν μικροί στον χριστιανισμό. Ήρθαν και μεγάλοι στον χριστιανισμό. Ήρθαν διώχτε γρηγορότερα, ξέρω εγώ τι ήρθαν.
Γιατί? Για να συμπεριλάβει όλα μέσα το βάπτισμα. Αλλά διότι δεν έχουμε την εγγύηση ότι θα μεγαλώσουμε για να βαφτιστούμε, γι' αυτό βαφτιζόμαστε μικροί. Και διότι υπάρχει η πτώση μετά το βάπτισμα, το λέρωμα του ενδύματος έφτιαξε το δεύτερο βάπτισμα. Το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως, το οποίο το ονομάζει ο Γρηγόριος Νήσις λουτρό. Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Το δάκρυον της μετανοίας. Ισοδυναμεί σαν να ξαναβαφτίστηκε. Διότι το βάπτισμα έχει σχέση με τις αμαρτίες του ανθρώπου και με το προπατορικό αμάρτημα μέχρι του βαπτίσματος. Από το βάπτισμα και εντεύθεν οι άλλες αμαρτίες που αρχίσουν να καταγράφονται από 4-5 ετών κατά αναλογία των στροφών του μυαλού του παιδιού. Από 5 ετών το παιδί πρέπει να πηγαίνει στο πνευματικό. Από εκεί και εντεύθεν υπάρχει άλλο βάπτισμα. Μετάνοια και εξομολόγηση τακτοποιεί τα θέματα και τις αμαρτίες της μετά το βάπτισμα. Προπατορικό αμάρτημα. Και αν βαφτιστεί μεγάλος και έχει θελημένες αμαρτίες, τα σκαθαρίζει το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέγονται και φώτα. Διότι εφωτίζονται και διότι ευαπτίζονται πολύ την ημέρα των φώτων, όταν και ο Χριστός μας έφτασε στον Ιορδάνη. Όχι βάπτισμα βέβαια μετανοίας που βαπτίστηκε ο Χριστός και δεν είχε και αμαρτίες και εξήλθε ευθέως εκ του ύδατος, αλλά βάπτισμα σωτηρίας. Εμείς δεν βαπτιζόμαστε εν ύδατη μόνον, αλλά και εν πνεύματι Αγίου. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης, εγώ βαπτίζω ημάς εν ύδατη, αυτός που θα έρθει πίσω θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Εξ αυτών λοιπόν των συνδυασμών αυτών των εδαφείων, το οποίο σας είπα, αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι απαραίτητος. Γι' αυτό και λέει, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Και αμέσως έχετε δει τα ωραία που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά το βάπτισμα το παιδί το ενδύουν λευκά. Είναι ενδεικτικό τη στολή τη ψυχή του ανθρώπου. Την οποία στολή τη ψυχή δεν είχε μέχρι εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δέεται και λέγει: τον υμφώνα σου βλέπω στο τύρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινό μου τη στολή τη ψυχή. Και αν διαβάσετε και το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, θα βρείτε εκεί που έκανε ο βασιλεύς ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς, και μεταξύ άλλων ευρέθηκε και ένας μη έχων ένδυμα γάμου. Και πήγε και τον έπιασε και του λέει, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου?» Και είπε αυτό, δεν είπε τίποτα αυτό, εσφράγισε το στόμα του, είπε, δέστε του χέρια και πόδια και πετάξτε τον. Αυτό το ένδυμα του γάμου είναι τη ψυχή. Αυτό που λείπει, που έχασε ο Αδάμ όταν ημάρτησε. Κατά την ημέρα της Τυροφάγου, που είναι η έξωση της Εύας και του Παραδείσου, εκ του Παραδείσου και του Αδάμ, λέγει εκεί, όταν κλαίει η Εύα, «Στολήν θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ». Θεοήφαντον, χάριτο στολήν. Διότι πριν αμαρτήσουν, γυμνοί αλλά ντυμένοι, δεν εντρέπεται ο ένας με τον άλλον, ούτε εφοβήτω. Όταν ημάρτησαν, τότε βρέθηκαν ότι είναι γυμνοί. Αυτή λοιπόν την στολή της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου ξανατυμπέρνει ο άνθρωπος πιστεύοντας στο Χριστό και βαπτιζόμενος στο όνομα του Χριστού, όπως προέτρεψαν εδώ οι Απόστολοι. Να βαπτιστεί το έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Δεν αφήνει τις αμαρτίες ο Πατέρας, ο Χριστός αφήνει τις αμαρτίες. Γι' αυτό και ακριβώς την προσευχή που κάνει ο ιερεύς στην κεφαλήν του εξομολογουμένου, λέγει, «Σύ Κύριε, ως της είπαν, ως αν λύσετε επί της γης λελειμένα και ως αν δέσετε δεδεμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Σύ Κύριε, ως της είπαν». Ο Χριστός λέει, «Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον», η υπόθεση είναι εκ μέρους του Χριστού. Προχωρώ. Επιστρατεύω ένα άλλο εδάφιο από του Ρωμαίους 6:23. Λέει, «Τα γάρ ο ψώνια της αμαρτίας θάνατο». Αμαρτάνεις, θάνατο αγοράζει.
το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος. Όμως εσύ από το ένα μέρος αμαρτάνεις, αν μετανοείς όμως, ο Θεός από εκεί σου κάνει ένα χάρισμα και το χάρισμα αυτό είναι ζωή αιώνιος. Δυνάμει τίνους. Εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Εσύ αμαρτάνεις και αποκόπτεσαι, κατά συνέπεια πεθαίνεις και ο Θεός σου χαρίζει ένα Χριστό, αν θέλεις, που είναι η ζωή η δικιά σου για να σωθείς. Δεν λέει ότι απευθείας αυτός, όχι, διά Χριστού. Εάν επίσης ήθελε κανείς να πάει στην Παλιά Διαθήκη για να δει αυτόν τον Θεό να προβάλλει τον Χριστό, όχι τον εαυτό του, τον Χριστό, και να ζητάει ευθύνη από αυτούς οι οποίοι δεν θα ακούσουν τον Χριστό, θα έπρεπε να πάει στο Δευτερονόμιο 18-18. Εκεί ξέρετε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Προφήτην, όχι το Μωσή, ο Μωσής τα γράφει. Προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών. Ως περσέ, όπως και σένα, του λέει Μωσή. Και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού. Λόγια δικά μου θα μιλάει αυτός, δεν μιλάει ξένα. Για λογαριασμό δικό μου θα είναι αυτό. Και λαλήσει αυτής, καθότι αν εντύλω με αυτό, όπως εγώ θα του πω. Και ο άνθρωπος, ο οποίος, εάν μη ακούσει όσα αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος εν το ονοματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού. Σε μένα θα την πληρώσει. Κατά συνέπεια ο Θεός δεν παρουσιάζεται τόσο φίλος και τόσο πατρικός όταν ο άνθρωπος απορρίπτει εκείνον που αποστέλνει ο πατέρας και ταυτοχρόνως δεν ακούει τον τρόπο που του υποδεικνύει εάν θέλει να ξαναγυρίσει στον πατέρα. Και έρχεται ο Ιωάννης και γράφει μερικά λόγια που είπε ο Χριστός, που αν τα συσχετίσει κανείς με εκείνα που διαβάζουμε 1500 χρόνια προ Χριστού, θα βρει ότι είναι αλήθεια. Θα πρέπει να διαβάσεις το ΙΒ 44 μέχρι το 48. Θα βρει. Και ο άνθρωπος, όσοι δεν υπακούσει στους λόγους μου, λέγει ο Χριστός τώρα, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το όνοματί μου, εγώ θέλω εκζητήσει τούτο παρά αυτού. Έτσι είναι γραμμένο εκεί πέρα. Ακούστε δε και μια άλλη πλευρά του Χριστού. Ο πιστεύων είσαι με, ου πιστεύει είσαι με, αλλά εις το πέμψαντάμε. Είμαι ξεχωριστά εγώ από αυτόν. Νομίζετε ότι προσβάλλω αυτόν και του υποκλέπτω τη δόξα? Όχι, εις το πέμψαντάμε. Και ο θεωρών εμέ θεωρεί το πέμψαντάμε. Εγώ και ο πατήρ ένες μεν Φίλιππε. Ας λένε οι παπηγοί αυτοί, πώς του λένε οι Ιεχωβάδες. Πατήρ και εμέ και αλυπάμε που τόσα χρόνια είμαστε μαζί και δεν εγνώρισα ακόμα ότι εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέπταντάμε. Εγώ φως εις τον κόσμο ελληνιθά. Φως ο πατήρ, φως ο Υιός, φως εκ φωτός. Όταν έχεις φως εκ του φωτός, λείπει τίποτα εκ του φωτός ή το φως το άλλο είναι άδειο? Πώς λέμε εμείς το πιστεύω? Φως εκ φωτός. Θεός αληθινός. Εκ Θεού αληθινού. Δεν είναι τυχαία τα λόγια. Εγώ φως εις τον κόσμο ελλήλυθα. Ή να πας ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Μη μείνει με σκοτάδι το δικό του και φτιάχνει τη θρησκεία τη δικιά του. Η θρησκεία η δικιά του έχει μόνο κόλαση, δεν έχει παράδοση. Και αν της μου ακούσει των ρημάτων, αυτά που θα του πω, και μη πιστέψει, θα πετάξει, εγώ ου κρίνω αυτόν, θα τον κρίνω εγώ. Ου γαρίζω κρίνε τον κόσμο, αλλά είναι να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Αυτόν που λέγαμε γρηγορότερα. Όποιος δεν ακούσει αυτού τα λόγια που εγώ τον στέλνω και λοιπά, έχει να κάνει λέει με μένα. Γι' αυτό λέει, έχει τον κρίνοντα αυτόν.
Τι σου κάνει λοιπόν το πάτερ ημών, εφόσον απορρίπτει στο γιο του τον Ιησού που σου στείλε σαν σανίδα για να ανέβεις και να έρθεις? Τι να σου ωφεληθείς, δεν έχεις να ωφεληθείς. Έχει διαβάσει κανείς ποτέ την προσευχή του Χριστού? Και αυτό είναι και μια απάντηση σε αυτόν που μου είχε γράψει γρηγορότερα ότι για το πάτερ ημών μόνο. Αν ήθελε να προσέξει την αρχιερατική προσευχή του Χριστού που έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στο Γολγοθά στην αγωνία του, στη Γεθσημανή στην αγωνία του, δεν θα έλεγε αυτά, γιατί υπάρχουν και άλλες προσευχές. Δεν είναι μόνο το Πάτερ ημών. Το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου είναι ολόκληρη προσευχή που έκανε ο Χριστός πριν παραδοθεί το βράδυ, πριν τον πιάσει ο Ιούδας. Εκεί λέγει μέσα στις άλλες: αυτή εστίν αιώνιο ζωή. Ποια είναι, Κύριε? Ή να γινώσκωσίσαι τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Θέλει κάποιος να έχει την αιώνια ζωή? Να φροντίσει να μάθει εσένα και μένα. Τι έπαιξες ρόλο εσύ και τι ρόλο παίζω εγώ στη σωτηρία του, αν θέλει να μάθει την ζωή την αιώνια. Και στο τέλος αυτής σου της προσευχής λέει: ου περί τούτων ερωτώ μόνον. Δεν σε παρακαλώ, του λέει, να φυλάξεις από τον πονηρό μόνον αυτούς που έχω τώρα, τους Αποστόλους, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Όχι σε σένα, σε μένα. Όσοι πιστέψουν χριστιανοί στα λόγια των Αποστόλων, σε παρακαλώ και αυτούς να τους σκεπάσει. Όσοι πιστέψουν εις εμέ. Εξ αυτών λοιπόν και άλλων που έχω προκειμένου να κάνω μία ομιλία ακόμη, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τα πράγματα όπως οι άνθρωποι θέλουν να τοποθετούν τόσο επιπόλαια. Προσοχή εις τον Πατέρα, αλλά στη γέφυρα που έστειλε κατεξοχήν να ενώσει τον εαυτόν του με τον Θεό. Διότι όπως σας είπα, ο Χριστός είναι, όπως έγραφε και ο αδελφός, μεταξύ Θεού και πιστού, αλλά έχει τρόπον, έχει εκκλησία, έχει πανδοχείων, έχει μυστήρια, έχει πανδοχείς, κληρικούς κλπ. Που πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει αν θέλει να έχει και τον Πατέρα. Διαφορετικά δεν θα τον έχει. Για το πατή